μήπως το φταίξιμο είναι των ταγματαρχών, των συνταγματαρχών, των στρατηγών, εννοώντας αλληγορικά τους πρωτοκλασσάτους παράγοντες μιας, ας πούμε, ο Καραμαλής είναι πρωθυπουργός. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πραγματικά αναγνωρίζω σε αυτόν ότι έχει μια στιβαρή σκέψη και δομή των πραγμάτων, είναι ομιλητικός, είναι, ξέρει να χειριστεί και το λόγο, και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να βρει κατάλληλους συνεργάτες και του δημιουργήσαν τα προβλήματα τα γνωστά. Δεν θέλω να τα αναφέρω, τα προβλήματα τα γνωστά. Θα το απαντήσω με μια κουβέντα και θα το αντέστρεφα, ότι στην πολιτική δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε λοχαγοί ούτε συνταγματάρχες, πρέπει να είναι όλοι στρατιώτες. Και αν είναι όλοι στρατιώτες, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Τότε αυτό ήταν το λάθος το μεγάλο, που βάλαμε κάποιους για στρατηγούς. Έχω την εντύπωση ότι τα λάθη και οι παραλήψεις... Ναι, μας κάνει να είμαστε πιο μορφωμένοι πλέον. Τα λάθη και οι παραλήψεις, εκτός από αυτό που συμφωνώ απολύτως, δεν έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και με τις επιλογές του. Ο Πρωθυπουργός ήταν και είναι πάντα ξεκάθαρος. Έχει βάλει τον πολιτικό διάλογο σε ένα άλλο επίπεδο και νομίζω ότι έχει βοηθήσει γενικότερα τη χώρα να ξεπεράσει αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσει μπροστά. Ίσως θυμόσαστε ότι πριν αναλάβει ο Καραμαλής, τα όρια μεταξύ δεξιάς, αριστεράς, κέντρου ήταν λίγο πολύ πιο ξεκαθαρισμένα. Και ξεκαθαρισμένα αυτή και, τη στιγμή... και πώς το λένε, αντικρουόμενες οι τάσεις. Έτσι. Ο Καραμαλής μέσα από τη συνεπή πολιτική του κατάφερε να τα αμβλύνει. Κατάφερε να μιλήσει στην ψυχή των ανθρώπων πρώτα και πάνω απ' όλα και να φέρει κοντά στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που ενδεχομένως βλέπανε τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπρόσωπο ενός άλλου πολιτικού φάσματος. Όμως αυτή πρέπει να είναι η πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο ούτε για περιχαρακώσεις αλλά ούτε και για ταμπέλες εντός εισαγωγικών. Είμαστε πολύ λίγοι για να μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς αριστερός, δεξιός, κεντρός. Τότε γιατί δεν εξαγγέλει, ξέρω εγώ, τις δυνατότητες το να δημιουργηθεί ανάπτυξης με παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς. Γιατί δεν έχουμε μόνο, δεν τους έχουμε αναπτύξει όλους τους τομείς, να μην γελιόμαστε. Και σε ιδιωτική βάση μάλιστα, που το κράτος μπορεί να τα ελέγχει, μπορεί να τα δεσμεύσει, να τα οριοθετήσει και να πει, ας πούμε, εγώ θέλω αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους, σε κάθε κυβέρνηση. Αλλά η οποία βέβαια θα λειτουργεί στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του παγκόσμιου φαινομένου ζήτησης και προσφοράς και ζήτησης και ούτω καθεξής. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτό που περιγράφεται είναι στοχευμένες δράσεις της πολιτείας για ενίσχυση και ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Για να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να έχουμε καλύτερη απόδοση εργασιακή και παραγωγής προϊόντος. Το προϊόν δεν εννοούμε αγροτικό μόνο, εννοούμε και ευρεστεχνίες. Μηχανικούς. Το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές οι δράσεις, ένα πακέτο 3 δις ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, δεν έχουμε καταφέρει να το προωθήσουμε, να το κοινοποιήσουμε, να το κάνουμε γνωστό στον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, η ευκαιρία που δίνεται σε μένα μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό, το Ελλάδα TV. Και τον έχετε την ευκαιρία, να την έχετε και όποτε θέλετε. Και αυτή η πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε δεν είναι εύκολη πάντα. Και ξέρετε ότι η λογική των παραθύρων και των παράλληλων μονολόγων είναι κακή, γιατί δεν φαίνει αποτέλεσμα. Δεν έχουμε καταφέρει αυτό το μεγάλο κυβερνητικό έργο να το βγάλουμε προς τα έξω. Είναι ένα έλλειμμα, νομίζω ότι πλέον είμαστε πιο όρημοι και νομίζω ότι από τις 5 Οκτωβρίου και μετά θα πρέπει να λειτουργήσουμε περισσότερο και να δουλέψουμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση.
Εγώ είμαι βέβαιος, γιατί τουλάχιστον αυτό μας δείχνετε με το λόγο σας και με το έργο σας βέβαια, γιατί έχετε το προηγούμενο του Ματαλίου Ιδρύματος και οπωσδήποτε αυτό που είπατε ήταν χαρακτηριστικό, ότι ξεκινήσατε με 40 και φτάσατε 260. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ταυτόχρονα έχει και οικονομικές προσφορές και επιβαρύνσεις. Προβλέπετε, μάλλον έχει ένα δεκαπλασιασμό των εσόδων, διαφορετικά δεν μπορεί να είναι. Με αυτό το, με αυτό το νόημα. Δηλαδή, εκμεταλλευθήκατε πρώτα την παραγωγή, έτσι, την αναπτύξατε και μετά δώσατε καρπούς, μοιράσατε τους καρπούς. Έτσι. Και αυτό ήταν που σας έλεγα και εγώ για τα κυβερνητικά θέματα. Δηλαδή, φτιάξε κάτι να παράγει. Τι, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Οι Ινδοί διατείνονται ότι έχουν παραγωγή στα θέματα των κομπιούτερ και των και προγραμμάτων σε μεγάλο βαθμό. Κάτι άλλο εμείς. Οι Ελβετοί είχαν τα ρολόγια. Και έχουν ακόμα τα ρολόγια. Τα πανάκριβα ρολόγια είναι ελβετικά. Αυτό που θα σας έλεγα ότι για τη Λακωνία θα πρέπει να είναι το άμεσο στοίχημα είναι η ονομασία της προέλευσης. Ναι. Είναι, στα αγροτικά μας προϊόντα. Είναι κρίσιμο και καθοριστικό να ταυτίσουμε την ποιότητα με τη Λακωνία. Ναι. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες, μπορούμε και στο βιολογικό, στις βιολογικές καλλιέργειες να επιμείνουμε περισσότερο, επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό, τρέχει το Αλέξανδρος Μπαλτατζής, τρέχει το ΕΣΠΑ, μας δίνονται ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε αυτό τον απίστευτο φυσικό πλούτο που διαθέτουμε και την ποιότητα των αγροτικών μας προϊόντων. Θα σας έλεγα επίσης ότι εδώ έχουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα, ότι αυτή τη στιγμή για τη Λακωνία είναι δρομολογημένα μέσα από το ΕΣΠΑ και τον Μπαλτατζής συγκεκριμένα έργα και προγράμματα. Υπάρχει για μένα ένας μεγάλος εντός εισαγωγικών κίνδυνος, δεν θέλω να κινδυνολογώ, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα γίνει, απλά πρέπει να το βάλω ως παράμετρο, ότι μία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, όπως είπε ο κύριος Παπανδρέου, ενδεχομένως να δημιουργούσε συγκεκριμένο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Λακωνία. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι γεγονός επίσης ότι σε αυτά τα δύο προγράμματα εμείς είμαστε από τους ευνοημένους. Η Λακωνία έχει εντάξει, γιατί είχε την υποδομή, έχει εντάξει περισσότερα έργα από τη διαίρεση των περιφερειών με τα χρήματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και πρέπει να παλέψουμε ώστε να αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Να υλοποιηθούν, να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα για τα οποία έχετε συζητήσει και που έχετε αναφέρει. Είναι βέβαιο πάντως ότι οι απαιτήσεις του κόσμου έχουν αυξηθεί. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 40 και 50 χρόνια. Και το λέω τόσο μακριά γιατί οι ανάγκες και ο τρόπος ζωής διαβίωσης είναι τελείως διαφορετικός. Τώρα κάθε οικογένεια έχει και ένα και δύο αυτοκίνητα, οι αγρότες έχουν και ένα αγροτικό και δύο τρακτέρ και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχει μια αυτοματοποίηση θερυπίν τέτοια που έχοντας ένα τρακτέρ αντικαθιστά το τρακτέρ 50 εργάτες για μία ώρα. 50 εργάτες για ένα μεροκάματο και το τρακτέρ για μία ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άρα θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάτι άλλο για να δώσουμε ενδιαφέρον και δουλειά σε αυτούς τους εργάτες, αγρότες εργάτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι κι αυτοί. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια και ανάπτυξης και παράλληλων δραστηριοτήτων. Θα σας έλεγα μόνο ένα παράδειγμα, τον αγροτουρισμό με παράλληλη αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, ναι μεν ισχύει αυτό που λέτε ότι με την είσοδο της τεχνολογίας και γενικότερα των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, μειώνονται οι ανάγκες σε απασχόληση, αλλά παράλληλα με τις νέες μορφές, με τις νέες δράσεις, δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας, καινούργιες ανάγκες. Η σύνδεση του τουρισμού με τα αγροτικά προϊόντα είναι κρίσιμη και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε
να στοχεύσουμε σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο.